Βγάλαμε μια χρηματοδότηση για την περιφέρεια 1 εκατομμύριο για κάποιες ανάγκες που έχει, ούτως ώστε να καλυφθούν. Και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου εδώ, ούτως ώστε να διαπιστώσω και πώς πάνε τα διάφορα έργα τόσο στη Κεντρική, στη Βόρεια, αλλά και στη Νότια Κέρκυρα και τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει μετά τη διάσπαση των τριών Δήμων, γνωρίζοντας τις αδυναμίες που προέκυψαν από την απότομη αυτή διάσπαση. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους, ούτως ώστε να μειωθούν τα όποια προβλήματα, και η παρουσία μου εδώ θα είναι να έχει και μια εποπτεία πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη σχεδιάσει και χρηματοδοτήσει. Το πρόσωπος της κυβέρνησης δεν ήρθε μόνο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταυρενουδάκης, δεν ήρθε μόνο να τιμήσει την πρωτοβουλία μας αυτή και το μήνυμά της για την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Ήρθε να ανακοινώσει και αυτό το οποίο και εγώ έχω πει πολλές φορές, ότι αναμένεται η επίσημη ανακοίνωσή του, ότι έχουμε εξασφαλίσει πια τη χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ για να αρχίσει η αποκατάσταση του τεμπλονί. Δηλαδή η υγειονομική ταφή των δεμάτων που είναι χρόνια εκεί εγκαταλελειμμένα ως μία πληγή, που είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων ευρύτερα της περιοχής, και επίσης παρεμποδίζουν και την ολοκληρωμένη εγκατάσταση της διαχείρισης απορριμμάτων που προγραμματίζεται για το τεμπλόν. Επισημαίνω ότι όσα δέματα δεν θα μπορέσουν να ταφούν, γιατί δεν θα ταφούν όπως τόπος, θα ταφούν με τους κανονισμούς της υγειονομικής ταφής, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν εκεί, κάνοντας την ταφή και αποκαθιστώντας το ανάγλυφο, θα μεταφερθούν στην Πάλαιρο. Η έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος για αυτές τις διαδικασίες, με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που έχουν, έχει πάρθει προκαιρού. Σήμερα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου και επίσης τη δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί εμείς υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 300.000 ακόμη για την πλήρη αποκατάσταση αυτής της ιστορίας, θα τα έχουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ξεκινάει λοιπόν για την Κέρκυρα όχι μόνο μια μέρα που τιμά το παρελθόν μας, την ιστορία μας, αλλά αντιμετωπίζει και τα κρίσιμα καθημερινά προβλήματα όπως το υποσχεθήκαμε. Η αποκατάσταση θα ξεκινήσει αφού γίνουν διαδικασίες. Θα πάρει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, της Περιφέρειας. Δυστυχώς, τα όνειρα και τα σχέδια δεν υλοποιούνται όσο άμεσα θα θέλαμε και όσο χρειάζονται τα μεγάλα προβλήματα της Κέρκυρας, αλλά εξαρτώνται και από τις διαδικασίες που πάντα δεν είναι στο δικό μας χέρι να τις επιταχύνουμε. Πάντως, άνοιξε ο δρόμος, όπως υποσχεθήκαμε, και επίσης ανοίγει άμεσα μετά τις σχετικές διαδικασίες που έγιναν και για την αποκατάσταση της Λευκύνης. Άρα το τέλος του χρόνου θα βρει την Κέρκυρα σε μια αισιόδοξη περίοδο με προοπτική πραγματικά δημόσιας υγείας και αξιοπρέπειας.